11. Μια ιστορία αγάπης στον ενδιάμεσο χρόνο. Κεφάλαιο 6. We are not going to be lonely anymore. Ή το ξημέρωμα της γιορτής. Ετοιμαζόταν. Αυτό γινόταν από πάντα και για αυτό είναι σχεδόν το ίδιο. Μα τώρα ο καινούριος χρόνος έχει επιστρέψει. Πώς αναγνωρίζεις κάποιον? Με την κοιλιά αμέσως, χωρίς δισταγμό. We are not going to be lonely anymore. Οι καμπάνες χτυπάνε, ξέφραν από χτες. Τις ακούει μόνο αυτή. Ρώτησε. Όχι, οι άλλοι δεν ξέρουν τίποτα. Να έρθει ένα βράδυ που θα είναι νύχτα επιτέλους, μόνο για μας. Σ' αγαπάω ήδη τόσο πολύ που αυτές οι λέξεις των άλλων δεν μου φτάνουν. Είναι λίγο μισές, κάπως ξεχαρβαλωμένες, χωρίς ένα παγκάκι μέσα τους να ξαποστάσεις, να δεις ξαπλωμένος εκεί τον ήλιο να βουτάει κάθετα μέσα σου, κατευθείαν εκεί που αναπνέεις. Δεν έχω τα λόγια. Ίσως έχω τόσα πολλά που δεν τα χωράω. Είναι το πρώτο πρωινό ανάμεσα στους άλλους. Ο χρόνος ήταν κυκλωμένος, περικυκλωμένος. Δεν υπάρχει αίσθηση του επίγοντος, γιατί είναι. Faith, 5 γράμματα. Είχανε συμπληρωθεί επαρκώς. Δεν μιλούσαμε. Ήταν ο τρόπος να ολοκληρωθεί η ενσάρκωσή μας. Εμείς. Όλο το βράδυ που είναι νύχτα πια. Η νύχτα μας. Ήταν μια σπαρακτική συνάντηση. Στην οποία ήμασταν ενωμένοι από πάντα. Τον έπιανα και ένιωθα να καίγεται το δέρμα μου. Ήτανε που τα κύτταρά μας γεννούσαν λέξεις σιωπηλές. Νέες λέξεις. Θα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, ιστορίες για αυτές τις συνευρέσεις. Μαζί τους σας διαβεβαιώ, δεν ήταν έτσι. Καταργούσαμε το χρόνο. Τον αγάπησα ολόκληρο από την πρώτη στιγμή, κυρίως τις παύσεις του. Υπάρχει ένα παιδικό τραγούδι χωρίς ομοιοκαταληξία. Ιουπιέ, είμαι αυτό που θες, πλήρωσε για μένα τώρα και θα είσαι μέσα μου για πάντα. Ποτέ δεν θυμάμαι παρακάτω. Είχα μείνει στο για πάντα. Ρετρό. Δεν είναι κάτι απλό η αγάπη. Είναι όμως απόλυτα εξατομικευμένη. Μακριά από το σπίτι η ανάγκη είναι ο άλλος. Δεν ξέρω πώς να ζήσω. Δεν ξέρω. Και με αυτή τη μικρή μελανιά έπιασε να τον σκεπάσει. Τον αγαπάω πολύ. Όσο τον αγαπώ, τόσο μπορώ και να τον σκοτώσω. My dear devil love. We are not going to be lonely anymore.